Αναστασίου Βαμπά. Στη συνέχεια, όπου ενημερωθήκαμε για τις δράσεις του Συλλόγου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά, τους, συνεχίσαμε με συνάντηση με τον Περιφερειάρχη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Πέτριο, όπου συζητήσαμε για τα κρίσιμα ζητήματα της περιοχής. Στη συνέχεια, επισκεφτήκαμε το Κέντρο Πρόληψης Ορφέα, όπου συζητήσαμε με τους υπευθύνους τι πρέπει, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην λειτουργία τους. Στη συνέχεια, επισκεφτήκαμε το σημείο κατασκευής του αλογού φυσικού αερίου, ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή μας, ένα έργο το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, ότι καθυστέρησε να γίνει και είναι ιδιαίτερη χαρά που κατασκευάζεται στην περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε μία βιομηχανία κόσμημα για την περιοχή μας, μία βιομηχανία που απασχολεί σε περιόδους ιδιαίτερα δύσκολους στην βιομηχανική περιοχή, μία βιομηχανία που όλα αυτά τα χρόνια έχει στηρίξει την τοπική κοινωνία και αναφέρομαι στην Ίντερ Πράστα. Το κλιμάκιο των βουλευτών ήθιστε λίγο πριν από την έκθεση, τη διεθνή έκθεση, να κάνει περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό μέσα από αυτές τις περιοδίες και τις επισκέψεις να κρατάμε ζωντανή την επαφή μας με το κέντρο, να ενημερώνονται οι βουλευτές μας και τα στελέχη της παράταξης, να επισημαίνουμε για ακόμη μια φορά τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και μέσα από αυτές τις επισκέψεις να προσπαθούμε να εντοπίσουμε προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούμε. Θέλω να τους ευχαριστήσω και τους δυο. Θέλω να φύγουν από εδώ με την κρατώντας το γεγονός ότι η Κομωτινή όλα αυτά τα χρόνια και η Οδόπη έχει στηρίξει την Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημαίνω κάτι. Αυτή η νομαρχιακή οργάνωση έχει καταφέρει κάτι το οποίο δεν έχει αναδειχθεί. Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές καταφέραμε να έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση ποσοστών πανελλαδικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ως Πρόεδρος χαίρομαι ιδιαίτερως και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροφής. Λοιπόν, να σας καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ και την δυνατότητα που μας δίνετε μέσα από το βήμα του καθενός να εκφράσουμε τις θέσεις και τις απόψεις μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της ΒΕΠ και όλη Καμαλή για την σημερινή περιοδία, τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Σπανάκη. Και να πω ότι η σημερινή συνέντευξη και η σημερινή περιοδία εδώ στην φιλόξενη Κομωτινή γίνεται σε μια ημέρα με μια πολύ μεγάλη και πολύ ευχάριστη είδηση που κυριαρχεί και μας χρειάζει όλους. Ποια είναι αυτή? Είναι η σημερινή ανακοίνωση που έχει να κάνει με την αύξηση του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2021 κατά 16,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και μάλιστα μία αύξηση η οποία σε απόλυτα νούμερα προσεγγίζει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα προεπιδημικά νούμερα. Τι σημαίνει αυτό με τα δικά λόγια? Σημαίνει ότι έχουμε ήδη μία στροφή προς ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Δεν έχει ως κριτήριο μοχλό μόνο τον τουρισμό και την κατανάλωση, αλλά έχει ως κινητήριο μοχλό τις επενδύσεις, τη μεταποίηση, τις εξαγωγές και τον αγροδιοτροφικό τομέα. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο κομμάτι
κομμάτι του αγροδιατροφικού τομέα, της βιομηχανίας τροφίμων, καθότι οι εξαγωγές οι οποίες έχουν σημειωθεί το πρώτο 7μηνο του 2021 και ξεπερνούν το 24,7% οφείλονται εν πωλής στη συμμετοχή του τομέα της βιομηχανίας των τροφίμων και γενικότερα του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος επέδειξε όχι μόνο ισχυρά αντανακλαστικά, αλλά και πολύ δυνατή κράξη μέσα σε όλη την περίοδο της πανδημίας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι 36 χρόνια μετά, για πρώτη φορά, κλείνει με θετικό εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο, κατά περίπου 500 εκατομμύρια, ο αγροτικός τομέας. Αυτό προφανώς δεν είναι τυχαία. Έγινε μέσα από ένα πλέγμα πολιτικών, τα οποία είτε αφορούν την γενική πολιτική της κυβέρνησης με το φιλοεπαιδευτικό πρόσημο και βεβαίως το πρόσημο της μείωσης της φορολογίας και των πολιτικών του φορών, αλλά και μια σειρά μέτρων και πολιτικών μέσα από το Υπουργείο Βερκής Ανάπτυξης με αιχμή του δόρατος, τη μάχη μας για τις αθέμητες συμβολικές πρακτικές και τις ελληνοποίησεις. Θέλω να πω ότι το μέλλον, μετά από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και βεβαίως μετά από την δύσκολη περίοδο της πανδημίας, προϊονίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξο. Και αυτό όχι μόνο επειδή το λέμε εμείς για να ευστυχώσουμε αυτούς που μας ακούνε, αλλά γιατί στηρίζεται σε αριθμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα μας κατάφερε να εξασφαλίσει και μάλιστα πρώτη μαζί με 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 32 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, που μαζί με τα 25 δις από την μόφιαξη των θετικών κεφαλαίων που φτάσουν τα 57 δις, 26 δις είναι το νέο ΕΣΠΑ και βεβαίως 19 και πλέον δις είναι τα κονδύλια του αγροτικού τομέα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, η οποία σημειωτέρων βγαίνει ως προς τον προϋπολογισμό της σχεδόν αλόγητη σε σχέση με το 2014-2020, παρά τα όσα σενάρια επικρατούσαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο σε ελληνικό, για τις περικοπές και τη μείωση του προϋπολογισμού για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, για την κοινή αγροτική πολιτική γενικότερα. Όλα αυτά τα νούμερα συμποσούνται σε ένα ποσό της τάξης των 100 δις, που όπως καταλαβαίνετε, μια κυβέρνηση η οποία έχει ως προμετωπίδα της την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων, της πραγματικής οικονομίας, αλλά και το κοινωνικό πρόσωπο, που σημαίνει αύξηση θέσεων εργασίας και των τυχών ανάπτυξης. Θα πω πρώτο και θα κλείσω με αυτό, ότι σε ό,τι αφορά το νέο ΕΣΠΑ που επιτύχε πρώτο όλων στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ό,τι το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Γάιντς καταγράφεται με αύξηση της τάξης του 40%, ό,τι αυτό σημαίνει για τις επιχειρήσεις και την οικονομία εδώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω καταρχήν όλους εσάς που καλύψατε το πλαίσιο των επισκέψεων που είχαμε σήμερα στο νομό Ροδόπης. Σήμερα δεν επισκεφθήκαμε κάνοντας μια τυπική επίσκεψη. Η επίσκεψη του κλιμακίου μας σήμερα ήταν ουσιαστική, ήταν έστοχη. Και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω δημόσια τον πρόεδρο της Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας της Διοικητικής Επιτροπής του Νομού Ροδόπης, τον Γιάννη Βεζικαλίδη, και όλους όσους συνέβαλαν στην διοργάνωση αυτής της επισκέψεως, διότι πήραμε πολύ σημαντικά και χρήσιμα μηνύματα, τα οποία και εγώ και η συνάδελφος και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος, κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, θα αναδείξουμε και θα το πω έτσι εντός αγωγικών, προωθήσουμε εκεί που χρειάζεται. Όπως σας είπε προηγουμένως η κυρία Ραμπατζή, σήμερα, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, είναι μια πολύ σημαντική μέρα
για την ελληνική οικονομία. Είναι μια σημαντική ημέρα για την ελληνική οικονομία, διότι φαίνονται τα σημεία εκείνα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, μιας και μια επίσημη αρχή, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανακοίνωσε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και αρχίζει λοιπόν η μηχανή της οικονομίας να παίρνει μπροστά. Τα νούμερα σας τα ανέφερε και τους αριθμούς η κυρία Ραμπατζή. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είχε από την αρχή της οικονομικής κρίσης ένα σκοπό. Και ο σκοπός ήταν να κρατήσουμε ανοιχτή τη μηχανή της οικονομίας. Αυτό το πετύχαμε. Το πετύχαμε με πολλούς τρόπους. Το πετύχαμε με το να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις, με το να κρατήσουμε τους εργαζόμενους και να μην έχουμε φαινόμενα ανεργίας. Και αυτό έγινε με έναν τρόπο που δώσαμε μήνυμα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον τρόπο της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής. Και σήμερα βλέπετε ότι έρχεται να παίρνει η μηχανή της οικονομίας μπροστά για τα καλά. Και αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι σταθερή, είναι εύστοχη και μιλάει με ενωτικούς όρους. Και επειδή εδώ βρισκόμαστε και εν όψη της επισκέψεως του Πρωθυπουργού στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και των εξαγγελιών που θα γίνουν το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ. Θέλω να τονίσω ότι η πολιτική, η κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι συγκεκριμένη και είναι και ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις τις λαϊκές πριν από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Τι υποσχεθήκαμε λοιπόν για να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας και στους ακροατές μας της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τι υποσχεθήκαμε. Υποσχεθήκαμε φόρο ελαφρύνσης. Υποσχεθήκαμε μείωση των φορολογικών συντελεστών. Υποσχεθήκαμε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Και ρωτώ, είπαμε σε κάτι από όλα αυτά ψέματα? Δεν είπαμε κανένα ψέμα. Αντιθέτως, υλοποιούμε αυτές τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Παρότι είχαμε έναν εμφορικό δρόμο. Παρότι στην πορεία προέκυψε μια υγειονομική κρίση με πολλαπλές οικονομικές επιπτώσεις και στην εργασία και στην επιχειρηματικότητα και κυρίως στην καθημερινότητα. Και αντιμετωπίσαμε με ωριμότητα, με υπευθυνότητα και με συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Έχοντας περάσει 24 μήνες από τη μέρα διακυβέρνησης της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι ότι συνεχίζουμε να υλοποιούμε αυτά τα οποία δεσμευτήκαμε. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στην κοινωνία και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Εμείς είχαμε πει από το 2016, 17, 18, 19 που κάναμε το πλαίσιο των επισκέψεων εν όψη της ΔΕΘ, ότι και όταν θα γίνουμε κυβέρνηση θα είμαστε κοντά στην κοινωνία. Το κόμμα θα λειτουργεί και το κόμμα λειτουργεί. Και είναι εδώ και ακούμε φορείς, ακούμε τους ανθρώπους της αγοράς. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι το κόμμα μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα που απασχολούν τον οπό Ροδόπης, τη Θράκη. Σήμερα και εγώ και η κυρία Ραμπατζή γίναμε δέκτες θεμάτων εξειδικευμένων, συγκεκριμένων και θα έπρεπε να δεσμευτούμε απέναντι στους ανθρώπους που μας έδωσαν τα θέματα αυτά ότι δεν κάνουμε μία απλή καταγραφή. Κάνουμε μία καταγραφή για να βρούμε λύσεις. Και να είστε σίγουροι ότι τα καλύτερα έρχονται και είμαστε και τυχεροί που σήμερα συναντούμε εσάς όλους έχοντας κάποια δεδομένα, τα δεδομένα τα ευχάριστα της οικονομίας και διαψεύδοντας κάποιες κασάνδρες της αντιπολιτεύσεως που θέλουν να ρίξουν λάδι στη φωτιά, που θέλουν να κινδυνολογήσουν και δεν κάθονται σε ένα τραπέζι να αναπτύξουν προτασιακό λόγο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα υπεύθυνο κόμμα. Ένα κόμμα που ξέρει να κοιτάει τους Έλληνες στα μάτια. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με συνέπεια.
και θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον πρόεδρο της Νομαρχιακής, όπου σήμερα εδώ στα γραφεία, είναι πολύ σημαντικό ένα πολιτικό κόμμα να έχει γραφεία στο κέντρο της πόλεως, να μπορεί να φιλοξενεί φοιτητές. Σήμερα έχουμε κοντά μας και πάρα πολλούς νέους από τη ΔΑΠ της Κομωτινής, διότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μόνο παρόν, έχει και μέλλον. Και εδώ είμαστε για να λύσουμε και τα προβλήματα που αφορούν την αυριανή ημέρα. Και όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και σε άλλες επισκέψεις μας. Πόσες εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα υπάρχουν ακαλλιέργητα. Ξέρετε γιατί δεν καλλιεργούνται αυτά? Εάν δεν μειώσετε το φόρο στο πετρέλαιο στους αγρότες, εάν δεν μειώσετε το φόρο στα φάρμακα, εκεί θα ωφεληθούν οι αγρότες. Και όχι σε αυτές τις ενέσεις που δίνετε, που θα πληρώσετε την αποζημίωση και αν θα πάρει την αποζημίωση, δηλαδή τα έξοδά του που έχει κάνει. Αυτό, αν το εννοείτε, αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Όλες οι εκτάσεις έξω είναι ακαλλιέργητες. Το γνωρίζετε? Γνωρίζετε αν έχει ανοίξει κανένα εργοστάσιο στην Κομωτινή που να απασχολήσετε έστω 10 ή 20 ανθρώπους? Δεν έχει ανοίξει από το 2010. Το μόνο που γίνεται είναι όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο η δική σας και η δική σας σε συνεργασία με άλλες κτλ. Το μόνο που έχει γίνει είναι να κλείνουν επιχειρήσεις και άλλες να φεύγουν στο εξωτερικό. Και όσο για την ανεργία που λέτε ότι έχει μειωθεί, ίσως να μην έχετε ανέργους, γιατί οι άνεργοι βρίσκονται στο εξωτερικό και δουλεύουν εκεί. Πού είναι οι θέσεις εργασίας που έχετε δημιουργήσει? Γιώργο, είναι ερώτηση ή τοποθέτηση? Είναι ερώτηση και τοποθέτηση αυτό. Θα μας απαντήσετε σε αυτό. Λοιπόν, καταρχήν χαιρόμαστε που ακούμε ερωτήματα που αναφέρονται στην αναγνωρία των πολιτών. Άλλωστε και εσείς ως δημοσιογράφοι αυτό έχετε υποχρέωση να μεταφέρετε ερωτήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες. Πρώτον, αν θέλετε να απαντήσω με ερώτημα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 2 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη των αγορών και έφερε ένα κλίμα εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, ναι ή όχι? Το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία απέκτησε ξανά την εμπιστοσύνη των αγορών και φέρνει αυτή τη στιγμή τη λέξη εμπιστοσύνη στο λεξιλόγιο μας. Η λέξη εμπιστοσύνη όμως έχει και κάποιες προεκτάσεις και δεν πρέπει να τις ξεχνάμε. Σημαίνει αύξηση των επενδύσεων. Σημαίνει καλό επενδυτικό κλίμα. Και νομίζω ότι αυτό διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα και θα το δείτε και από τις εξαγγελίες του Σαββάτου και μετά, να δείτε πόσο διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν τις εξαγγελίες γενικότερα η αγορά και οι θεσμικοί φορείς. Τρίτο ερώτημα. Πιστεύετε εσείς ότι η ασκούμενη οικονομική πολιτική δεν είναι εύστοχη? Φυσικά και είναι εύστοχη η ασκούμενη οικονομική πολιτική. Και επιτρέψτε μου να μιλήσω όχι μόνο ως βουλευτής του Εθνικού Κοινοβουλίου, αλλά και ως οικονομολόγος. Και να γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω και να μην ξεχνάμε. Γιατί είναι σημαντικό πράγμα να μην ξεχνάμε τι έκανα, τι λέγαμε και τι κάνουμε. Να θυμίσω λοιπόν ότι όταν ξεκίνησε η κρίση τις αρχές του 2010, είχαμε σοβαρές περικοπές μισθών και συντάξεων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή δεν έχουμε περικοπές μισθών και συντάξεων. Αντιθέτως, έχουμε φοροελαφρύνσεις, αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Δεύτερο κομμάτι. Να θυμίσω ότι έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όταν πρωτοανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας σε περίοδο ύφεσης, και το λέω αυτό για να τα ακούσουν και οι οικονομολόγοι και οι πολίτες της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας. Προσέξτε, σε περίοδο ύφεσης έφερε αύξηση της φορολογίας. Αυτό είναι πέρα από κάθε λογική. Εμείς λοιπόν τι είπαμε πριν την 7η Ιουλίου και ζητήσαμε την ψήφο των Ελλήνων πολιτών? Είπαμε ότι θα μειώσουμε την φορολογία και για τα φυσικά και για τα νομικά πρόσωπα, αναφέρθηκε αναλυτικά και η κυρία Ραμπατζή προηγουμένως, και για τα χαμηλά εισοδήματα, σφαίροντας τον εισαγωγικό συντελεστή στη φορολογία εισοδήματος. Προσέξτε, δεν τα περνάμε με ψηλά γράμματα. Είναι πολύ σημαντικό. Πρώτο νομοθέτημα που είχα την τιμή και ήμουν εισηγητής ήταν και η μείωση του ΕΛΦΙΑ. Και ένα δεύτερο που δεν πρέπει να ξεχνάμε,
ότι δώσαμε τη δυνατότητα στους οφειλέτες να διακανονίσουν τις οφειλές τους όταν επί κυβερνήσεω ΣΥΡΙΖΑ επί 50 μήνες δεν μπορούσαν να κάνουν ρύθμιση άλλων 24 μηνών. Αυτές είναι οι αλήθειες. Και έρχεται μια κυβέρνηση να ομαλοποιήσει την κατάσταση, να δώσει ευκαιρίες, να αλλάξει το επενδυτικό ή πάνω οικονομικό κλίμα και είμαστε αυτή τη στιγμή με την υγειονομική κρίση να την περνάμε σιγά σιγά, ένα πρόγραμμα εμβολιασμών υποδειγματικό σε ολόκληρη την Ευρώπη και που αυτή τη στιγμή επιτρέψτε μου και από αυτή την αίθουσα να κάνουμε έκκληση να προχωρήσουμε στους εμβολιασμούς. Οι εμβολιασμοί και το επιτυχημένο πρόγραμμα εμβολιασμών, προσέξτε, έχει μεγάλη σημασία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Άρα λοιπόν αυτά τα βήματα είναι σταθερά. Η παρτιμασιά μας είναι σταθερή. Δεν κοροϊδεύουμε, λέμε την αλήθεια, κοιτάμε τον ελληνικό λαό στα μάτια και προχωράμε την πολιτική μας σε όλα τα επίπεδα. Στην οικονομική μας πολιτική, στην κοινωνική μας πολιτική. Σήμερα επισκεφτήκαμε πολύ σημαντικούς συλλόγους του νομού Ροδόπης με που κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά και επιτρέψτε μου να τους δώσουμε και δημοσίως συγχαρητήρια για τη δουλειά την οποία κάνουν. Και μιλήσαμε για θέματα και όλοι μας είπαν για πράγματα που την τελευταία διετία βελτιώθηκαν. Και αν δεν μας πιστεύετε, εμάς είμαστε βουλευτές του κυβερνώντος κομμάτος, ρωτήστε αυτούς τους φορείς και ρωτήστε τους αν την τελευταία διετία βελτιώθηκαν ή δεν βελτιώθηκαν πράγματα όσον αφορά το συντονισμό με τα Υπουργεία, όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης, όσον αφορά τις δράσεις. Βέβαια, έχουμε να κάνουμε ακόμα πάρα πολλά και γι' αυτό είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Εγώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Προτεραιότητα για εμάς είχε, έχει και θα έχει η ανθρώπινη ζωή. Προτεραιότητα. Και αυτό νομίζω ότι από την έναρξη της οικονομικής κρίσης μέχρι σήμερα το έχουμε δείξει. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και στον τομέα της υγείας κάναμε παρεμβάσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που δεν είχαν γίνει επί σειρά ετών τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν να βλέπουμε αυτή τη στιγμή και τις κινήσεις τις οποίες έχουμε κάνει. Βέβαια, χάσαμε φίλους μας, χάσαμε συνανθρώπους μας από τον κορονοϊό και νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να ενισχύσουμε το πρόγραμμα εμβολιασμών. Ανακοινώθηκαν ότι προχωράνε οι εμβολιασμοί και στις μικρές ηλικίες και στις ηλικίες 13-17. Προσέξτε να δείτε. Αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο την Ελλάδα. Γίνεται παγκοσμίως. Βλέπετε τι κάνουν και τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Άρα λοιπόν, και επειδή το θέτουμε και όσον αφορά το θέμα της οικονομίας, εγώ σας λέω ότι όσο καλύτερα πάει το πρόγραμμα εμβολιασμού, τόσο καλύτερα θα είναι και για την οικονομία. Πηγαίνετε τώρα εδώ κάτω στους κεντρικούς δρόμους της Κομωτινής. Μιλήστε με καταστηματάρχες. Δεν σας πούνε, δεν θέλουμε να κλείσουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε lockdown. Δεν θέλουμε να κινδυνεύσουμε. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά, πρέπει να πάμε σύμφωνα με τα μηνύματα που μας στείλει η επιστημονική κοινότητα. Και για μας ήταν κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε. Ποιος φανταζόταν πριν 2 χρόνια ότι θα έπαιρνε ο κόσμος ολόκληρος σε αυτή τη διαδικασία. Όπως βλέπετε, ότι σταθήκαμε όρθια, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ενίσχυσε την οικονομία με πάνω από 41 δισεκατομμύρια. Κρατήσαμε τη μηχανή της οικονομίας ανοιχτή και τώρα τα αισιόδοξα μηνύματα έρχονται. Και να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είναι τεράστιες.